Πρέπει λοιπόν όλοι να έχουμε αυτήν την ανησυχία, να έχουμε αυτήν την εγρήγορση στην πνευματική για τα θέματα τα θρησκευτικά και τα εθνικά μας. Θα ήθελα όμως παράλληλα να σας διαβεβαιώσω, και είναι καθήκον μου ως επίσκοπος να το πράξω αυτό, διότι έγινε μια αναφορά στην αποστροφή του λόγου, με μια θεωρώ μειωτική φράση, δεν θέλησαν τη στιγμή εκείνη να το σχολιάσω, ότι μαζεύτηκαν κάποιοι δεσποτάδες στην Κρήτη και έγινε κάποια συνάντηση και υπόθηκαν κάποια πράγματα. Έγινε μια πανορθόδοξη συνάντηση. Εγώ δεν την ονομάζω όντως προσωπικά και εξέφρασα και στην ιεραρχία την άποψή μου πριν από τη σύγκληση. Δεν μπορώ να την ονομάσω σύνοδο, εφόσον δεν έχουμε συμμετοχή ή δυνατόν των όλων ή δυνατόν των περισσότερων, αν όχι και όλων των επισκόπων. Αλλά η Εκκλησία μας όταν αποφασίζει, οι αποφάσεις λαμβάνονται, τέτοιου είδους αποφάσεις, βάσει της αρχής ή των πλειώνων ψήφος κρατήτων. Και σεβόμαθα συνέχεια τις αποφάσεις, έστω και αν διαφωνούμε. Γι' αυτό και όταν είμαστε συνοδικοί μητροπολίτες, ασχέτως αν διαφωνήσαμε σε μια ψηφοφορία, υπογράφουμε όλοι οι 12 όταν είμαστε ή όλη η ιεραρχία όταν είναι. Αυτό εκφράζει την ενότητα της Εκκλησίας μας. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι τόσο ακραία. Τα πράγματα δεν είναι μαύρο και άσπρο. Στην Εκκλησία μας λειτουργεί συνοδικό σύστημα. Σύστημα δημοκρατικό. Μη φοβάστε λοιπόν. Από παιδάκι άκουγα ορισμένους ότι προδίδεται η πίστη, θα προδοθεί η πίστη. Επίκειται ένωσης που θα είναι υποταγή. Δεν έχει γίνει τίποτα. 60 χρόνια λέγεται αυτό, δεν έγινε. Δεν είμαστε όλοι οι επίσκοποι ξεπουλημένοι. Μην περνάει τέτοια άποψη. Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε την ενότητα της Εκκλησίας μας σταθερή. Και αυτή η ενότητα στηρίζεται στον σεβασμό των θεσμών.